σας καλωσορίζουμε στην τελευταία λήξη των πρωταθλημάτων, στην οποία πήρα μέρος 840 παιδιά από όλη την Ελλάδα στα ατομικά πρωταθλήματα και 70 ομάδες στα ομαδικά πρωταθλήματα. Είναι μια μεγάλη διοργάνωση που είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που ήταν θερμή η φιλοξενία από το Δήμο Λουτραχείο, που συνολικά περίπου 2.500 συνοδείς, καθιστές, μαθητές, προπονητές, παράγοντες φιλοξενήθηκαν αυτές τις μέρες στην περιοχή. Η φετινή διοργάνωση ήταν για μας πραγματικά πρωτόγνωρη, όπως έχουμε πει, αλλά στο τέλος ήταν και πολύ θετική. Και σε αυτό βοήθησαν όλοι. Οι γονείς πάνω απ' όλα, που ιδιαίτερα αυτό το διάστημα που ζούμε, βοηθάνε και στηρίζουν τα παιδιά να αγωνίζονται στους και να παίρνουν μέρος στους αγώνες, και σε αυτούς είναι το μεγαλύτερο ευχαριστώ και μπράβο. Έδωσα στο Σκάκι μια εξωστρέφεια από την ίδια μεγάλη ανάγκη. Να δώσω θερμά συγχαρητήρια στα παιδιά τα οποία αγωνίστηκαν, πρώτα απ' όλα για τη συμμετοχή τους και βέβαια στα παιδιά τα οποία διακρίθηκαν. Αλλά πάνω απ' όλα θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στους γονείς, στους συλλόγους γονέων και σε όλους εσάς που φέρνετε τα παιδιά μέσα στον αθλητισμό και στηρίζετε το Σκάκι. Στηρίζετε βεβαίως τα παιδιά και αυτό που παίρνουν από αυτό το άθλημα. Θέλω να σας πω ότι η δική μου παρουσία εδώ μπορεί να εκλειφθεί από εσάς σαν απόφαση δική μας να μπει επιτέλους το Σκάκι μέσα στο σχολείο και στο εκπαιδευτικό σύστημα. Ήδη το έχουμε κάνει μέσα από το Kids Athletics για το κλασικό αθλητισμό και το πρόγραμμα της κολύμβησης στο δημοτικό σχολείο. Νομίζω έφτασε η ώρα να συνεργαστούμε με τη Σκακιστική Ομοσπονδία και όλους τους άλλους εμπλεκόμενους φορείς, ούτως ώστε το Σκάκι να μπει στο σχολείο με τρόπο σχεδιασμένο, συστηματικό και οργανωμένο και όχι μέσα από θεμητές, αλλά παρόλα αυτά ασυντόνιστες πρωτοβουλίες των σχολείων, των συλλόγων γονέων ή επιμέρους ανθρώπων και φορέων. Όλο το αγωνιστικό πλάνο των τελευταίων ημερών. Αυτό το σχολικό φέτος ήταν και ένα προσωπικό στοίχημα ότι μπορεί να πετύχει και ότι οι γονείς μπορούν να βοηθήσουν τα παιδιά. Είχαμε πολύ ωραίες εικόνες. Αντίστοιχα και οι γονείς είδαν τις δυσκολίες που υπάρχουν για το προσωπικό κατά τη διάρκεια των σχολικών πρωταθλημάτων. Συνεχίζουμε και με το δεύτερο. Για περιμένετε. Να έρθει και το δεύτερο σχολείο δημοτικών, το πρώτο πολυγύρου, του Κούμπη Αθανασία, Μίτσου Γιώργιος, Μίτσου Κωνσταντίνου και Παλαιοπολιού Αμήν. Καλησπέρα, παιδιά. Δεν τι πάθανε τα κυράκια. Πήγες παιδί να θέλει. Από εδώ. Ανεβείτε πάνω. Δεύτερο γυμνάσιο, Ιωνίδης πρότυπο Πειραιά, στην πρώτη ομάδα, Μουσάκης Σεβαστή, Ανιστάκης Δημήτρης, Κατζελευθερίου Ανδρέας, Σταματουστάκη Αναστασία και Παπαδόπουλος Δημήτρης. Καρτήρα, παιδιά. Τρίτο γυμνάσιο, το δεύτερο πειραματικό Αθήνας, Καρανικήτας Ανίβας, Κασιούμης Βασίλης, Πανόπουλος Σορέτης, Γρηγοράτου Αλεξία Ζήνα και Αποστόλου Πέτρος. Συγχαρητήρια, παιδιά. Και στους γονείς και στα παιδιά, γιατί πραγματικά το πνεύμα του αθλητισμού σήμερα αναβιώνει για όλους μας και τέτοιες προσπάθειες να τις στηρίξουμε αλλού. Ευχαριστώ.
Συγχαρητήρια, θέλω να ευχαριστήσω και να δώσω ένα μεγάλο μπράβο και συγχαρητήρια στην Ομοσπονδία Σκακιού για αυτό το τεράστιο μαθητικό προτάσμα που κάναμε. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε τις ομάδες, τους γονείς, τα παιδιά για όλο αυτό που παρουσιάσαμε. Ήταν ένα καταπληκτικό προτάσμα, συγχαρητήρια σε όλους. Ο Δήμος θα είναι πάντα ανοιχτό σε τέτοιες μεγάλες διοργανώσεις να μπορεί να φιλοξενεί και να κάνει ό,τι μπορεί καλύτερο για να μπορέσουν αυτά τα πρωταθλήματα να γίνουν ακόμα περισσότερα.